ΣΥΡΙΖΑ έχετε την ευαισθησία και, και διακρίνεστε από τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία να το μεταδώσετε. Γιατί από ό,τι βλέπετε έχει προκύψει ένα πρόβλημα με την ΕΡΙΤ, η οποία έχει οδηγήσει και στην παρέτηση του Προέδρου. Α, εγώ θα το ρωτούσα αν θέλετε να το ξεκινήσουμε από εκεί, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Το να αρνείτε είναι γελίο, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Παραιτήθηκαν γιατί υποχρεώθηκαν να μην το μεταδώσουν, αυτό λέτε, αυτό συνέβη. Εγώ σε μια καταρχήν επικοινωνία που είχα ο ίδιος με τον διευθυντή περιεχομένου της ΝΕΡΙΤ, του ζήτησα να ακολουθηθεί αυτό που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Είπα το παράδοτη διαδικασία, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Μου είπε ότι δεν θα γίνει αυτό, ένα από τα δύο, και θα επιλέξουμε εμείς η ΝΕΡΙΤ. Δηλαδή, τι θα δείξουμε, δηλαδή, πώς θα επιλέξετε, εμείς ζητάμε τι και εν πάση περιπτώσει τι άλλαξε από πέρσι, πρόπερσι κτλ. Μήπως επειδή ο κ. Σαμαράς δεν έκανε συνέντευξη ο ίδιος, αλλά είναι αυτός λόγος να αρνηθείτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, τη μία από τις δύο δραστηριότητες. Μου είπε αυτή είναι η αποφασή μας. Μετά επικοινώνησε με τον κύριο Μακρυδημήτρη, τον πρόεδρο, τον μέχρι χθες πρόεδρο, ο οποίος είπε αλίμονο, κύριε Σκουρλέτη, η υποχρέωσή μας είναι να καλύψουμε και τις δραστηριότητες στις δύο. Στο διοικητικό συμβούλιο που έγινε αργότερα, με αφορμή αυτό, λέει, το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ, οδηγηθήκανε σε μια ρήξη και τώρα παρατηθήκανε πριν τις ώρες τους άνθρωποι. Μάλιστα. Και ο κύριος Μωρόνης. Και ο κύριος Μωρόνης. Σύμφωνος και εκείνος με την άποψη του κύριου Μακρυδημήτρη, έτσι φαντάζομαι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνετε. Συνιστά μια παρέμβαση πλέον, ναι, ομοί. Και μάλιστα από πολύ υψηλά κλιμάκια.